Εδώ το πλάνο δεν μας βοηθάει. Πάμε ξανά στο κοντινό με τον Γιαννιώτη. Λοιπόν, τελευταία μέτρα. Ναι, τελευταία μέτρα. Μέτρα. Πάμε Γιαννιώτη. Δυνατά πόδια τώρα. Ο Σπύρος Γιαννιώτης ανεβάζει ρυθμό. Είναι αυτός που αρχίζει να ξεχωρίζει. Βλέπει δεξιά τους κολλημητές, τους υπόλοιπους αντιπάλους του. Αριστερά είναι ο Φέρτμαν. Δεξιά του είναι ο Μελούλη. Είναι αυτοί που τον έχουν βάλει στη μέση με τον Γιαννιώτης. Προσπαθεί, κρατιέται μπροστά. Κρατιέται μπροστά ο Γιαννιώτης, προσπαθεί, έχει ακόμα τουλάχιστον 80 με 100 μέτρα. Θα αντέξει ο Σπύρος ο Γιαννιώτης. Για να δούμε. Ο 36χρονος Κερκυραίος, ο οποίος θέλει να κλείσει την καριέρα του στα 36, ο μεγαλύτερος σε ηλικία κολυμβητής από όσους συμμετέχουν. Γίνεται πραγματικός χαμός, 7 κολυμβητές πάνε να πέσουν μαζί πάνω στην, πάνω στην τερματισμό. Απίστευτη μάχη με τον Γιαννιώτη να είναι στην πρωτοπορία, λίγο να ξεχωρίζει. Να τον βλέπετε τον Σπύρο τον Γιαννιώτη, έχει τώρα πάρει την πρωτοπορία. Μεγάλος, πραγματικά κάνεται ένα εκπληκτικό ντεμαρά στο τέλος ο Σπύρος Γιαννιώτης και πάει για να πάρει την πρωτιά, πάει για να πάρει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, να προσθέσει το μετάλλιο. Έλα, που Σπύρο. Λείπει από την καριέρα του, από αυτή την μεγάλη καριέρα. Τώρα πάει με την ψυχή του, τώρα πάει με την ψυχή του ο Σπύρος Γιαννιώτης. Δεν έχει τίποτα να χάσει. Το βλέπετε. Είναι μπροστά. Μία ώρα και 52 λεπτά πάει για, την μεγάλη, για τον μεγάλο τερματισμό, πάει για το χρυσό μετάλλιο ο Σπύρος Γιαννιώτης. Οι υπόλοιποι τον κυνηγάνε. Έχει πάρει μια διαφορά ο Σπύρος Γιαννιώτης. Με τον Μπαρνέλα είναι δεύτερος. Γιαννιώτης στην ευθεία. 50 μέτρα απομένουν μόνο για τον Σπύρο Γιαννιώτη. 50 μέτρα από το χρυσό μετάλλιο. 50 μέτρα από την πρώτη θέση. Μόνο άμα τον κρατήσει κάποιος μπορεί να τον φτάσει και να τον πλησιάσει. Ο Σπύρος Γιαννιώτης με δυνατά πόδια πάει προς το χρυσό μετάλλιο. Έχει και σχεδόν εξασφαλίσει το μετάλλιο, το ασημένιο, αλλά πάει για το χρυσό. Και ο Σπύρος ο Γιαννιώτης είναι κοντά. Έτοιμο να χτυπήσει για να πάει το χρυσό και είναι το παίρνει. Δεύτερο ασημένιο. Στο τέλος έχασε το χρυσό μετάλλιο. Πρώτος. Αλλά τελευταία στιγμή πήρε το ασημένιο. Όχι, είναι πρώτος. Δίνουν πρώτο. Είναι πρώτος. 1.52.59. Χρυσό μετάλλιο για τον Σπύρο. Χρυσό ο Σπύρος Γιαννιώτης. Μπράβο στο Σπύρο. Το τρίτο χρυσό μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στο Ρίο με τον Σπύρο Γιαννιώτη. 1.52.59. Απίστευτη κούρσα. Απίστευτο φινάλε στον τελικό στα 10 χιλιόμετρα της μαραθώνιας κολύμβησης. Τρομερό φινάλε από τον Σπύρο Γιαννιώτη. 1.52.59 με δεύτερο τον Φέρτμαν. 1.53.005, 7 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έκανε το πέταγμα εκεί στο χέρι του ο Σπύρος ο Γιαννιώτης και κατάφερε να πάρει. Κλαίει ο Σπύρος, δεν αντέχει. Και βέβαια πώς να μην κλάψει μετά από τέτοια κούρσα, μετά από τέτοιο φινάλε. Στα 36 του χρόνια ο Έλληνας πρωταθλητής. Και εδώ ξανά ο τερματισμός, συγκλονιστικός τερματισμός σε αυτόν τον μεγάλο τελικό στα 10 χιλιόμετρα της μαραθώνιας κολύμβησης. Βλέπετε πόσοι κολυμβητές πέσανε μαζί πάνω. Εδώ πάλι ο Φέρτμαν, ο Γιαννιώτης και ο Ιταλός, ο Γάλλος. Ο Ολιβιέ. Τρίτος. Ξανά και ξανά ο τερματισμός του Σπύρου Γιαννιώτη με τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Φέρτμαν.